Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, αρχίζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά πονεμένη είναι η ψυχή μας και κομμένη η αναπνοή μας. Παρακολουθώντας αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο, διερωτώμεθα πώς φτάσαμε εκεί, πώς το επέτρεψε ο Θεός. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, πώς δεν σκεπτόμαστε ο ένας τον άλλον. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για τρία διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας λέει είναι για να σας συγχωρήσει ο Θεός, πρέπει εσείς να συγχωρείτε. Εάν αφήνετε και συγχωρείτε τα παραπτώματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρεί και ο Θεός τα δικά σας παραπτώματα. Όποιες και αν είναι οι διαφορές στην Ουκρανία, θα έπρεπε να λυθούν με αγάπη, με κατανόηση, με υπομονή, με ταπείνωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, να χύνεται αδελφικό αίμα, να ξεσηκώνονται οι άνθρωποι και να υποφέρουν τόσο πολύ, είναι χριστιανικό? Ασφαλώς όχι. Και το πρώτο τμήμα του σημερινού Ευαγγελίου μας τα λέει καθαρά. Να συγχωρούμε για να συγχωρηθούμε. Έστω και την τελευταία στιγμή, οι άνθρωποι μας εκεί ας σκεφτούνε και ας σταματήσουνε αυτό τον τρομερό πόλεμο και ας σκεφτεί ο ένας τον άλλον σαν αδέλφια που είμαστε, σαν παιδιά του Θεού που είμαστε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ότι όταν νηστεύομαι, πρέπει να το κάνουμε με την ψυχή μας και με την καρδιά μας. Πρέπει να το κάνουμε για τη δική μας την ωφέλεια και να έχουμε την ψυχή μας τακτοποιημένη ενώπιον του Θεού. Να μην το κάνουμε για να φαινόμαστε στους ανθρώπους ή για να καυχόμεθα. Για κοιτάξτε αγαπημένοι μου χριστιανοί, όχι μόνο στο ζήτημα της νηστείας, αλλά και σε τόσα άλλα πράγματα. Πόσες φορές
εμείς ή μερικοί από εμάς κάνουμε ό,τι κάνουμε για να φανούμε στους άλλους ανθρώπους. Να φανούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ξέρετε, ότι έχουμε το θέμα της Θείας Κοινωνίας και η κυβέρνηση του Οντάριο άφησε ελεύθερο αυτό το πράγμα. Να κοιτάξουμε εμείς πώς θα χειριστούμε το πράγμα, το θέμα ο καθένας από μας και να μην αρχίσουμε πάλι να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Μας εδίδαξε με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου ότι η ταπείνωση είναι η βάση κάθε αρετής. Ο καθένας από μας να κάνει αυτό που πιστεύει και να το κάνει για τον εαυτό του. Και νηστεύοντας, να μην προσπαθούμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Η νηστεία είναι καλή για όλους μας. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου και πρέπει να τα προσέχει, αλλά η νηστεία είναι καλή για όλους μας. Το να τρώμε, να παχαίνουμε, να μην ξέρουμε τι κάνουμε, αυτό δεν είναι θέλημα Θεού, αυτό δεν είναι καλό για την υγεία μας. Να μάθουμε, να μπορούμε να ορίζουμε εμείς τον εαυτό μας και να μην μας ορίζει ο εαυτός μας για μας. Και ένα τρίτο πράγμα που θέλω να πω σήμερα, σύμφωνα με το σημερινό Ευαγγέλιο, είναι ότι μαζί με όλα αυτά χρειάζεται η ελεημοσύνη. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, γιατί τα σκουλίκια και η σαπίλα τα καταστρέφουν. Να θησαυρίζετε θησαυρούς στους ουρανούς, που δεν μπορεί τίποτε εκεί να τα πειράξει. Πώς όμως γίνεται αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί? Γίνεται με το να φροντίζουμε και τους άλλους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να έχουμε και να καλοπερνάμε, αλλά πώς περνάνε οι άλλοι άνθρωποι στη γειτονιά μας? Και η γειτονιά μας σήμερα είναι ολόκληρη η γη, διότι βλέπετε με τα μέσα ενημέρωσης που έχουμε, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στους αντίποδες της γης. Θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανείς. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το διπλανό αδελφό μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα εζήτησα να κάνουμε ένα έρανο, ένα δίσκο για την πολύπαθη Ουκρανία μας, τα αδέλφια μας εκεί. Αν δεν ήσασταν στις εκκλησιές, να στείλετε τη δωρεά σας και θα πάρετε απόδειξη από την Αρχιεπισκοπή μας και τα χρήματα θα πάνε όλα στην Ουκρανία για τους ανθρώπους μας εκεί που υποφέρουν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας μιλάω με πόνο ψυχής, με λύπη. Ειλικρινά δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα σκεφτεί ότι αυτό θα γινόταν στις ημέρες τις δικές μας. Και όπως ανεβαίνουμε εμείς στο Γολγοθά για να συνοδεύσουμε τον Χριστό στο Σταυρό, έτσι να γίνουμε σίμωνες Κυριναίοι για τους αδελφούς μας στην Ουκρανία, για όλους τους αδελφούς μας στην Ουκρανία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί εμείς οι ίδιοι κάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Εσύ, δώσ' μας νου και γνώση να σκεπτόμαστε τι κάνουμε και να ζούμε σαν πραγματικά αδέλφια σε αυτόν τον κόσμο και σαν πραγματικά παιδιά δικά σου. Και βοήθησέ μας στην περίοδο αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής να προσπαθήσουμε να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι και αγιότεροι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ.
Gospel tells us today in Greek. Now I want to talk to you a little bit of what the reading from the Epistle of St. Paul says. He says that salvation is nearer to us. Let us think about this for a moment. As we are on the face of the earth, all of us, and practically we know every moment what goes on this earth, do you think that salvation is closer to us or it is farther away from us? Let's see what is the real meaning of this phrase of St. Paul. Salvation is very close to us because the Savior came. Before Christ was born, before he taught us the truth, before he was crucified and he shed his blood drop by drop for you and me, for our salvation. Before he died on the cross and he descended into Hades and brought the good news to the ones who had passed away before that time. And when he ascended into heaven and went back to where he came from, he made it possible for every one of us to be saved. Before that, salvation was not closer. Salvation was not even possible. Salvation became possible because of the coming of Christ and because his sacrifice on the cross, his resurrection and his ascension. But, as I said before, we are living on this earth and we know what is going on this earth. Is salvation for everyone? Is everyone going to be saved? Unfortunately, we have to think that Christ said, only those who believe in salvation, only those who believe in afterlife, only those who believe in Christ as the Messiah, as the Redeemer and the salvation of the world, those will be saved, and salvation is closer for them. Now let's give a look around what is going on. We have 7.5 billion people on this earth, approximately. How many of those 7.5 billion people
believe in God? How many believe in the true God? How many do not believe in God? How many are following only science and technology? And they forget about God. If we examine that very well, we will see that salvation is closer for not as many people as it used to be. Because some centuries ago, possibly, I'm not sure about that, but this is what everyone believes, people believed in God more than we believe today. Therefore, the salvation was closer for them than it is for us. So what are we going to do? Are we going to lose any hope? Are we going to give it up? Are we going to say, it's done, we can't do anything about it? No. Salvation is closer for everyone who wants to be saved. You and I have to make this question to ourselves. Do I want to be saved? Well, if you and I are in our right mind, of course, definitely, we want to be saved. Because we don't want to suffer. We don't want to die and not exist anymore. We are here, but we are living for the afterlife as well. Therefore, let us think about this. Let us think seriously about this. And let us take a different way. Let us change our way. Let us mend our ways. How? Through repentance, through believing in God, through understanding that all of us are children of the same God, are brothers and sisters in Christ. And thinking about this and acting according to this, we must think about our brothers and sisters in Ukraine. You know what is going on? It is not acceptable by God, and it is not acceptable by human rights. Let us therefore do everything possible to make them understand that they are brothers and sisters in Christ, and they should stop this war. I ask that you make this a point of prayer, and I ask that you make it your everyday action to think that, yes, we can be saved. Let us do the proper things so that we will be saved. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, you came to save each and every one of us, but you made us free, and we must want to be saved so that you can save us. And not only we must want to be saved, but we must do the proper things. Believe in you, live our faith, love our brothers and sisters, and do everything that is proper. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Ότι με θυμώνω Θεός.
Την περασμένη εβδομάδα είχαμε διάφορες συνεδριάσεις και συζητήσαμε διάφορα θέματα, πνευματικά και υλικά, τα οποία αφορούν στη ζωή της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής σε ολόκληρο τον Καναδά. Last week, we had different meetings and we talked about spiritual matters and material matters that are very important for our life in our archdiocese across Canada. Σήμερα το πρωί, με τον πατέρα Βασίλειο Σταυρόπουλο και με τον πατέρα Κωνσταντίνο Τσιάλτα, λειτουργήσαμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Γκουέλφ και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ετελέσαμε το μνημόσυνο του αημνήστου Πατρός Αποστόλου Ανανιάδη. This morning, I had a Divine Liturgy in St. George's Church in Guelph with Father Vasilios Stavropoulos and Father Konstantin Tsialtas. And at the end of the Divine Liturgy, we had the memorial service for Father Apostolos Ananiades. Εκοιμήθη εν Κυρίω ένα χρόνο πριν. Και όπως ξέρετε, υπηρέτησε την Εκκλησία μας στον Καναδά σε διαφορετικές κοινότητες και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και έκαμε αρίστη εργασία. Και προσευχόμεθα να είναι μεταξύ των Αγίων και των Αγγέλων του Ουρανού. As you very well know, Father Apostolos Ananiades served in different communities across Canada and he was Vicar General of our Archdiocese for some time. He worked diligently and faithfully, and we hope and we pray that he is among the celebrating saints and the angels of heaven. Σήμερα το πρωί, οι αδελφοί ιερείς θα διάβασαν μία εγκύκλειό μου που παρεκάλεσα και παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσουμε όλοι για τα αδέλφια μας στην Ουκρανία, τα οποία υποφέρουν χωρίς καμία εξαίρεση. This morning in our churches, the Reverend Fathers read an encyclical of mine that I asked we do everything possible and collect monies to send for our suffering brothers and sisters in Ukraine without any exception. Και επίσης, όσοι δεν είσαστε στην Εκκλησία αυτό το πρωί, μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και θα πάρετε απόδειξη και ευχαριστήριο γράμμα, όσο και αν είναι το ποσό το οποίο θα στείλετε. Also, if you are not in church this morning, please send your donation to our Archdiocese and you will receive a thank you letter and a receipt for income tax purposes. Αυτή την εβδομάδα αρχίζουμε την Μεγάλη Σαρακοστή και η ερχόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα έχουμε απόδειπνα, θα έχουμε προηγιασμένες θείες λειτουργίες, θα έχουμε χαιρετισμούς, θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή της Ορθοδοξίας τον Πανορθόδοξο Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Μάρκαμ, ο οποίος έχει γίνει τόσο όμορφος. We are starting the Great Lent. We will have compliance. We will have divine liturgies of the pre-sanctified gifts. We will have the laudations to the Holy Mother. And next Sunday, we are going to have the Pan-Orthodox Vesper service in the Church of Saint Pantelimon in Markham. And it is a beautiful church and the iconography is superb.
Σας εύχομαι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, καλή Μεγάλη Σαρακοστή και ο Θεός να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα και να ζούμε πλησιέστερα στο Χριστό με ειρήνη, ηρεμία και γαλήνη. I pray and I wish that all of us will continue on this great Lent with spiritual uplifting and that we will feel nearer to our Lord. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together. Την τόρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος Σωτήρ του κόσμου, σκέπε φρούρην φύλατε, καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτήριον. Εμείς δε συμπαρθένε βόμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Ή.
και μόνος.